Γιώργο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Όλα εκτός απρόοπτου. Και τα απρόοπτα δεν είναι δυνατόν να κατασκευαστούν από στιγμή σε στιγμή. Η πορεία του Τραμπ για το Λευκό Οίκο είναι στρωμένη με κόκκινο χαλί. Ναι. Δηλαδή στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είναι απόλυτος κυρίαρχος. Αυτό, να ξεκινήσουμε από εκεί. Εκεί θα είναι σίγουρα υποψήφιος. Νομίζω ότι δεν έχει άλλο εμπόδιο πια. Ναι. Και έχει αποδειχθεί ότι μέχρι στιγμής ότι το μπαράζ δικαστικών διώξεων που ορθώς ασκούνται σε βάρος του. Οι οποίες, Γιώργο, δεν είναι και λίγες βέβαια. Είναι αρκετές. Πώς θα τα ξεπεράσει όλα αυτά? Θα πρέπει σε κάποια φάση να γνωμοδοτήσει το ανώτατο δικαστήριο. Και όταν έχεις έναν πολιτικό ο οποίος έχει τέτοιο ρεύμα υπέρ του, μάλλον καλό του κάνεις. Τον βοηθάει. Ποιο είναι το αφήγημα του Τραμπ? Είμαι θύμα του συστήματος. Είμαι θύμα του κατεστημένου. Προσπαθώ να υπερασπίσω τα συμφέροντα του μέσου Αμερικανού και είναι εδώ τα τέρατα της παγκοσμιοποίησης και το που έχουν δημιουργήσει η Αμερικία. Δεν νοιάζονται για τον λαό τους κτλ. Οπότε το κατεστημένο με κυνηγάει. Όλα αυτά είναι παράδοξα, διότι ο κύριος Τραμπ. Άρα είναι... λες ότι αυτό του κάνει καλό όλη αυτή η ιστορία. Πολιτικά εννοώ. Βέβαια, ακριβώς. Τώρα, από την πλευρά των Δημοκρατικών, θα πάρουμε Biden. Ναι. Είναι αυτά περί αντικατάστασης του Biden που λέμε. Γι' αυτό σε ρωτώ, γιατί ακούστηκε το όνομα της Μισελ Ομπάμα, ας πούμε. Ναι. Θα είναι ολέθρια, γιατί θα ομολογήσουν ότι έχουν ητοπάθεια. Α, και θα ομολογήσουν, δηλαδή, με μια τέτοια ενδεχόμενη κίνηση, ότι ο Biden χάνει, άρα πάμε σε κάποιο άλλο πρόσωπο. Ακριβώς. Και βέβαια είναι εύκολο να βρεθεί το πρόσχημα, επειδή είναι προχωρημένη η ηλικία του Biden, να πούνε ότι κάτι συνέβη και ότι δεν μπορεί. Όχι να... Όχι απλώς προχωρημένη, πρόσωπο. Γιώργο μου, είναι πολύ προχωρημένη. Αλλά... Προεκλογική εκστρατεία. Καλά, και ο Τραμπ δεν είναι και στη δεύτερη. Δεν είναι και παλικάρι ο Τραμπ. Εντάξει, σωστό είναι και αυτό, αλλά είναι λίγο νεότερος βέβαια. Αλλά όπως πάει το πράγμα, εσύ σε βλέπω ότι βλέπεις Τραμπ. Βλέπω Τραμπ, βλέπω τις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι σε βαθιά κρίση. Η κρίση για πρώτη φορά μας χτύπησε καμπανάκι το 2000, όταν έγινε κάτι πρωτοφανές στην αμερικανική πολιτική ιστορία. Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών και απερχόμενος αντιπρόεδρων Αλ Γκορ αμφισβήτησε το αποτέλεσμα. Ναι, ναι. Είπε ότι στη Φλόριντα, που κυβερνήτης ήταν ο αδερφός του Τζορτζ Μπους, που ήταν ο αντίπαλος του Αλ Γκορ, έγινε νοθεία στις εκλογές. Και την τελευταία στιγμή υποχώρησε ο Γκορ, όχι γιατί πίστηκε ότι έχει άδικο, αλλά για να μην δημιουργηθεί θεσμική αναστάτωση στο αμερικανικό πολιτικό σύστημα. Δεν έχουν ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Ναι. Επίσης, άλλη μια φορά, όταν ο Νίξον έχασε από τον Κένεντι με 10.000 ψήφους διαφορά, πάρα πολλοί σύμβουλοι του είπαν να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα. Ούτε αυτός θέλησε να το κάνει. Μάλιστα. Είχαμε λοιπόν το 2000 ένα σκηνικό που επί δύο μήνες δεν ξέραμε ποιον πρόεδρο θα έχει η Αμερική. Ήρθαν τα μηνύματα. Τα μηνύματα, Φίλιππε, έρχονται εδώ και 30 χρόνια με την εξής λογική. Εκλέγεται ο Κλίντον. Έτσι, επιστρέφουν οι Δημοκρατικοί στην εξουσία μετά από την αυταετία Ρέιγκαν και την τετραετία Μπους. Και τώρα για πες, άνθρωποι... Γιώργο, για πες μου κάτι άλλο, έτσι, σεναριακά, μια ενδεχόμενη επανεκλογή Τραμπ, τι θα σημαίνει και για την Αμερική και για τον κόσμο? Να ξεκινήσω για την Αμερική, θα σημαίνει ένα ταξίδι σε χαρτογράφητα νερά, διότι είναι σε μια φάση η αμερικανική οικονομία που δεν σηκώνει πειραματισμούς. Το τι μπορεί να έχει στο μυαλό του ο Τραμπ μπορεί να έχουν μια απόδοση κοντοπρόθεσμη. Yeah. Δηλαδή να πάρει μέτρα για την επάνωδο της βιομηχανικής παραγωγής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να κάνει όμως τέτοια διεθνή αναστάτωση που στο τέλος να είναι χαμένοι όλοι όσοι είχαν πάρει αυτή την πρωτοβουλία. Ένα παράδειγμα. Yeah, ένα yeah, δεύτερο yeah. είναι, αυτό να το περιμένουμε, η Ουκρανία θα θυμίσει το Αφγανιστάν. Δηλαδή... Όπως στο Αφγανιστάν πήγαν οι Αμερικανοί, κάτσαν 20 χρόνια, υποσχέθηκαν ότι θα λύσουν όλα τα προβλήματα και φύγανε κακήν κακώς. Εδώ, επειδή δεν έχουν πάει οι Αμερικανοί μάχημοι άντρες επί τόπου, απλά συμβάλλουν οικονομικά οι Αμερικανοί και δίνουν οπλική βοήθεια, αυτά ξεχάστε τα. Θα πει είναι υπόθεση των Ευρωπαίων. Μάλιστα. Ή στηρίχτε την Ουκρανία βάζοντας βαθιά το χέρι στην τσέπη, ή βρείτε τα με τον Πούτιν. Άλλωστε το έχει πει ο Τραμπ, δεν το έχει κρύψει. Ότι αν βγει πρόεδρος θα λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία σε 24 ώρες. Το έχει πει, όντως το έχει πει. Τώρα, έχει πει αυτά τα αμίμητα. Στο άλλο ανοιχτό μέτωπο που έχουμε, στο πόλεμο στη Γάζα. Στη Γάζα εκεί οι θέσεις του Τραμπ ήταν πολύ πιο φιλικές για τον Νετανιάχου από ό,τι είναι αυτές του Μπάιντεν. Ήταν υπέρ της Σαουδικής Αραβίας. Ναι. Αναζητούσε αφορμή να βομβαρδίσει το Ιράν.
Γενικώς εκεί θα έχουμε κάποια συνέχεια σε κακή κατεύθυνση. Συνέχεια όμως θα έχουμε, το μόνο σημείο που η πολιτική δεν θα αλλάξει καθόλου και θα είναι ίδια, είναι απέναντι στην Κίνα. Α, εκεί θα, υπάρχει, εκεί θα είναι ίδια. Εκεί υπάρχει επίγνωση ότι είναι η υπερχόμενη νέα μεγάλη κυρίαρχη δύναμη. Μάλιστα. Τώρα κάτι πριν κλείσουμε για, που αφορά εμάς. Με τον Ερντογάν παραμένουν καλοί φίλοι, ο Τραμπ εννοώ. Είναι πιο μπερδεμένο το θέμα. Θα σου πω γιατί. Ο Ερντογάν είχε ανάγκη την ύφεση με την Ελλάδα γιατί είχε βρεθεί απομονωμένος, ναι, και έπρεπε να αποκαταστήσει τη σχέση του με το ΝΑΤΟ και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έγινε αυτή η τράμβα Σουηδία F-16, αλλά ο διάολος είναι στις λεπτομέρειες. Μαθαίνουμε ότι συζητιέται στις Ηνωμένες Πολιτείες η αποχώρηση των Αμερικανικών στρατευμάτων που βρίσκονται στη Συρία. Είναι αυτοί που προστατεύουν τους Κούρδους αντάρτες. Εάν μάλιστα συμβεί αυτό, είχε συμβεί το 2018 και το 2019, ο Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι φεύγουμε από τη Συρία. Ναι. Μετά από πιέσει του Ερντογάν. Το μεγαλύτερο δώρο, το οποίο δεν θα διαφημιστεί βέβαια, γιατί πρόκειται για συναλλαγή, είναι ο Ερντογάν να προσεγγίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες με αντίτιμο την αποχώρηση των Αμερικανών στρατιωτών που βρίσκονται στη Βορειοανατολική Συρία. Ξαναήρθε σήμερα στην επιφάνεια αυτό το θέμα. Μάλιστα. Οπότε, τι δεν ξέρουμε ακόμα για να πούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα, έχεις δίκιο, είναι μια αυτό που δεν ξέρουμε είναι αν είναι συνολικός ο συμβιβασμός του με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν είναι τακτικού ή στρατηγικού. Μάλιστα. Αν τα δούμε όλα αυτά. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, φίλε μου. Να είσαι καλά.